ερώτηση να κάνω. Έλα, αγόρι μου. Χένα κάνετε. Τι να κάνουμε. Χένα, χένα. Τένα. Χένα, χένα. Κάνετε χένα. Χένα δεν κάνουμε, δεν είμαστε κομμωτήρο, τα κουατζίδικο είμαστε. Όχι χτένα, χένα. Λένα. Ποια λένα, χένα θέλω, χένα. Τι πράγμα. Ρε φίλε, απλή ερώτηση. Κάνετε τατουάζ χένα. Ναι, όλα τα τατουάζ μας είναι πένα, μπρο. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο, ολόφρεσκο επεισόδιο της συναρπαστικής σειράς επεισοδίων Τρίλ επί Τρίτη. Για όλους εσάς που είστε πρώτη φορά εδώ στην παρέα μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την εκπομπή αφιερώνουμε όλο τον χρόνο μας στο να δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας κυρίως ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τατουατζίδικα θέματα. Και όλα αυτά τα πετυχαίνουμε πάντα μα πάντα, χωρίς κανέναν πλεονασμό, μέσα σε 3 λεπτά. Το καλοκαίρι τελείωσε, απομείναν 1, 2, 3 τελευταία μπάνια. Όλοι έχουμε επιστρέψει, κάτω τα κεφάλια λοιπόν. Όχι εσύ ρε βλάκα. Είμαστε έτοιμοι να διανύσουμε έναν χειμώνα ο οποίος κρύβει πολλά ερωτηματικά. Τώρα που είπαμε για ερωτηματικά όμως, ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που δεχόμαστε εδώ στο Tattoo Studio τους καλοκαιρινούς μήνες, αφορά την χένα. Στο σημερινό μας επεισόδιο επομένως θα αναλωθούμε, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτηματικά που ενδεχομένως να έχετε για την γνωστή χένα. Τι είναι η χένα, από πού προέρχεται, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η χένα, τι σχέδια μπορώ να δημιουργήσω με τη χένα. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ερωτηματικά, σήμερα το επεισόδιο αφορά χένες και χτένες. Πριν όμως συνεχίσουμε με το σημερινό μας επεισόδιο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία 126 Motherfucking Clothing, η οποία είναι συντροφιά μας για άλλη μία τρίλεπτη τρίτη. Μπλουζάκια, όχι μπλουζάκια, μπλουζάρες, καπελάκια, σκουφάκια και όλα τα καλούδια που χρειάζεται ένας hardcore χαρακτήρας. Ευχαριστούμε λοιπόν την 126 Clothing που είναι μαζί μας για άλλη μία φορά και θα μας κρατήσει συντροφιά σε αυτό το επεισόδιο. Όπα! Λοιπόν, να μην ξεχάσω όμως, όσοι είστε εδώ πρώτη φορά στην παρέα μας, στο κανάλι μας, στο επεισόδιο ή πρώτη φορά παρακολουθείτε την Τρίλεπτη Τρίτη, να σας πω καλώς ορίσατε, απολαύστε, καθίστε αναπαυτικά, γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε σήμερα για ένα πολύ καυτό θέμα. Αν σε ενδιαφέρουν επομένως τα τατουάζ, η τεχνική τους, γενικότερα σε ενδιαφέρουν τα τατουατζίδικα, τα τατουατζίδικα θέματα, θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά ή θέλεις να ασχοληθείς με αυτά, I don't know, λέω μήπως κάνε μια εγγραφή εδώ στο κανάλι, εδώ πιο κάτω είναι ένα πελώριο κόκκινο κουμπί που λέει subscribe, yes of course, subscribe, και μαζί με το subscribe θα σου βγει και ένα καμπανάκι, το καμπανάκι μην ξεχάσεις, το πατάς για να είσαι πάντα ενημερωμένος και να ειδοποιείσαι όταν ανεβάζουμε ένα καινούριο επεισόδιο. Πέρα από τα μαρκετίστικα αυτά κόλπα, λοιπόν, να στρωθούμε λίγο στη δουλειά γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τυπικά 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Χα, και φύγαμε. Ο χρόνος μετράει λοιπόν και πάμε να δούμε και να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτηματικά και να ξεδιαλύνουμε λίγο το όλο θέμα χένα τατουάζ. Τι είναι η χένα πρώτα απ' όλα. Η χένα, η γνωστή χένα, προέρχεται από ένα δέντρο, το οποίο είναι το γνωστό δέντρο χένας. Αυτά τα φύλλα του δέντρου της χένας, όταν αποξηραίνονται και θρηματίζονται, εμπεριέχουν μία χρωστική, η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορες βαφές, όπως αυτές των μαλλιών και του δέρματος. Είναι μία αρχαία πρακτική, η οποία οι ρίζες της, αν θυμάμαι καλά, πάνε πίσω ίσως και 4.000 χρόνια. Τη χένα θα τη συναντήσουμε στην Ινδία, στις αραβικές παραδόσεις και ούτω καθεξής. Είναι βέβαια μία πρακτική η οποία έχει βρει το δρόμο της και στην πιο mainstream κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο όμως και γι' αυτό θέλω να παρακολουθήσεις όλη την εκπομπή μέχρι το τέλος και να δούμε πόσο επικίνδυνη είναι πλέον η σημερινή χένα. Ο τρόπος που χρωματίζει η χένα την επιδερμίδα μας είναι ο εξής.
τα μόρια, τα χρωστικά μόρια τα οποία εμπεριέχονται μέσα στα θρηματισμένα, αποξηραμένα φύλλα της χένας έχουν την ιδιότητα να διεισδούν στην επιδερμίδα και να χρωματίζουν την κερατίνη που υπάρχει στην επιδερμίδα. Το χρώμα των αλεσμένων αυτών φύλλων της αποξηραμένης χένας είναι συνήθως ένα πρασινοπό καφέ χρώμα. Αυτή η σκόνη της φυσικής χένας με διάφορες προσθήκες όπως το νερό, το λεμόνι και διάφορα εθέρια έλαια αναμειγνύονται όλα αυτά και δημιουργούν μια μορφή πάστας. Αυτή την πάστα λοιπόν την απλώνουμε πάνω στην επιδερμίδα μας δημιουργώντας διάφορα σχεδιάκια και μόλις αυτά στεγνώσουν αφαιρούμε λοιπόν την πάστα από την επιδερμίδα και το αποτέλεσμα που μένει είναι ένα πορτοκαλίσιο, να το πω, σχέδιο πάνω στην επιδερμίδα μας. Καθώς περνάει όμως ο καιρός, οξυδώνεται αυτό το σχέδιο και σκουραίνει. Η χένα διεισδύει κυρίως στις πάνω-πάνω στρώσεις, στις πρώτες πάνω στρώσεις της επιδερμίδας. Δεν εισέρχεται μέσα στα αιμοφοραγγεία, δεν εισέρχεται στο κυκλοφορικό, όπως το λέμε, ρε. Λοιπόν, δεν εισέρχεται μέσα στο bloodstream. Αγγλικό. Η χένα διεισδύει στις πάνω-πάνω στρώσεις της επιδερμίδας. Και αυτό είναι που την καθιστά ημιμόνιμη, γιατί καθώς απολεπίζεται το δέρμα μας, θα παρατηρηθεί πως και το σχέδιο που έχουμε δημιουργήσει με τη χένα θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεθοριάζει. Η χένα στην φυσική της μορφή θα δημιουργήσει, όπως είπαμε, ένα σχέδιο σε ένα πορτοκαλί χρώμα. Αυτό, καθώς περνάνε οι μέρες, θα αρχίσει να οξυδώνεται και να σκουραίνει. Όπως γίνεται σε ένα μήλο που το κόβουμε φρέσκο-φρέσκο και λαχταριστό, όπως την τρίλεπτη τρίτη, και καθώς περνάνε οι ώρες και οι μέρες, αρχίζει και καφετίζει, κάπως έτσι γίνεται και με την χένα. Οξυδώνεται και σκουραίνει για να γίνει ένα σκούρο καφέ ίσως χρώμα. Αυτό όμως που δεν γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς είναι πως η χένα δυστυχώς είναι επικίνδυνη. Και θα εξηγήσω. Ίσως έχετε διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε tattoo studio που να κάνουν πλέον χένα. Ο λόγος είναι ότι ο ΕΟΦ πριν περίπου 2 χρόνια εξέδωσε ανακοίνωση όπως πολύ μεγάλοι οργανισμοί της Αμερικής, του FDA δηλαδή, της Αγγλίας, NHS, έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις οι οποίες προτείνουν στο κοινό να μην πραγματοποιεί την πρακτική της μαύρης χένας. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, καθώς η μαύρη χένα και η φυσική χένα διαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ. Το είδος της χένας με το οποίο θα είστε συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι ως προς το μάτι σας να βλέπετε είναι η μαύρη χένα. Αυτή δηλαδή που μοιάζει σαν τατουάζ. Και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη μορφή χένας. Βλέπεις, η χένα που είναι διαθέσιμη online στο εμπόριο κτλ. Η μαύρη χένα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί εμπεριέχει πολλές χρωστικές οι οποίες είναι μάλιστα πολύ τοξικές για την επιδερμίδα μας. Για να αποκτήσει αυτό το μαύρο χρώμα η χένα προστίθεται μία ουσία, η λεγόμενη, μισό λεπτάκι λίγο γιατί είναι και δύσκολη λέξη, φενιλενοδιαμίνη ή αλλιώς PPD. Και αυτή η ουσία προσδίδει στην χένα το μαύρο τατουατζίδικο χρώμα της. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά επικίνδυνη. Έλα μωρέ, θα μου πεις τώρα και τι μπορώ να πάθω με κάτι τέτοιο. Άκου φίλε μου, η ουσία αυτή εδώ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί μπορεί να δημιουργήσει δερματικές παθήσεις, αλλοιώσεις, ίσως και μόνιμη βλάβη ή ευαισθησία του οργανισμού μας σε τέτοιες χρωστικές. Μπορεί να αναπτυχθεί χρόνια δερματίτιδα, το δέρμα μας μπορεί να κοκκινήσει, μπορεί να αλλοιωθεί μόνιμα, δηλαδή μόνιμη βλάβη στον ιστό του δέρματός μας, και σαφώς ο οργανισμός μας θα δημιουργήσει μια διαβίου ευαισθησία και αλλεργία σε αυτές τις ουσίες. Είτε βρίσκονται στις χρωστικές μαλλιών, σε χρωστικές που αφορούν ρούχα, τσάντες, δέρματα ή ακόμα και σε βαφές παπουτσιών. Όλα τα σκευάσματα που βλέπουμε online και χαρακτηρίζονται ως χένα και περιέχουν τέτοιες ουσίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και δεν θα πρέπει να πειραματίζεσαι πάνω σου με τέτοιες ουσίες. Κάτι άλλο που ίσως να μην γνωρίζεις. Η δομή της φυσικής χένας δεν είναι σταθερή, που σημαίνει ότι χρειάζεται κατάψυξη για να μπορεί να συντηρηθεί. Φαντάζομαι λοιπόν πως οι πλανόδιοι artists που δημιουργούν χένα σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε μπιτσόμπαρα και ούτω καθεξής, φαντάζομαι πως το υλικό τους δεν το συντηρούν με τον ιδανικό τρόπο. Γενικά έχουν εκδοθεί πολλές επιστημονικές έρευνες οι οποίες συνιστούν την αποφυγή της μαύρης χένας. Και αυτός είναι ένας λόγος που πλέον τα tattoo studio, τα αξιόλογα, αξιόπιστα tattoo studio, αποφεύγουν να κάνουν χένα.
Τώρα, τα σχέδια που δημιουργούνται ή που μπορούν να δημιουργηθούν με την χένα είναι πολύ basic. Είναι απλά σχέδια, λαχούρια, λαχούρια ξέρετε τι είναι, έτσι, στροβιλάκια, ντοτ, μανταλίσια πραγματάκια. Δεν μπορείς να γράψεις καλλιγραφία ένα όνομα, δεν μπορείς να κάνεις μία τίγρη, έναν λύκο. Γενικά, δεν μπορείς να κάνεις εξωφρενικά πράγματα με τη χένα. Επομένως, μην νομίζεις ότι, θέλω ένα ημιμόνιμο τατουάζ, θα πάω να κάνω αυτό το τατουάζ που πάντα ήθελα, θα πάω να το κάνω σε χένα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Στη φυσική της όμως μορφή, η χένα, χωρίς αυτές τις προσμίξεις και τοξικές ουσίες, σίγουρα δεν είναι επιβλαβής για τον οργανισμό μας. Αλλά πολύ σπάνια θα συναντήσουμε τέτοια μορφής χένας στη σημερινή εποχή. Αν θέλεις όμως κάτι ημιμόνιμο και επιμένεις, πάρε ένα μαρκαδόρο και κάνε κάτι πάνω σου. Ή έχει πολύ ωραία αυτοκόλλητα στα τζάμπο. Λείπαμε πάρα πολύ που πρέπει να σας ανακοινώσω αυτά τα δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα νέα. Ωστόσο θέλω να σας προφυλάξω από το να κάνετε ένα τραγικό λάθος και να δημιουργήσετε στον εαυτό σας ίσως και μία μόνιμη ανεπανόρθωτη βλάβη. Και αυτή φίλοι μου είναι όλη η αλήθεια για την μαύρη χένα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν ξανά εδώ στην παρέα μας. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την 126 Clothing και εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Όχι φένα, ούτε χτένα, αλλά πένα. Τι μαλακίες λέω.